Εδώ είμαστε ένα βράδυ πριν τη φωτογράφηση που είχαμε για το φως για δύο νέα προϊόντα με τα οποία πραγματικά θεωρώ θα ενθουσιαστείτε. Α, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βιντεάκι μου. Είχαμε δύο εβδομάδες περίπου να κάνουμε βίντεο. Εδώ κάνω brainstorming. Έχω τελειώσει τη μέρα μου. Είναι γύρω στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Και γράφω τις ιδέες που έχω πάντα σε ένα τετράδιο, σε ένα φύλλο χαρτί. Έχω χωρίσει τη συγκεκριμένη φωτογράφηση σε lifestyle photography και σε food photography. Κάνω έτσι μερικές ιδέες στο μυαλό μου και την επόμενη μέρα της φωτογράφησης τις κάνω πράξη. Ένας από τους στόχους γενικά κάθε βράδυ είναι να καταφέρνω να ξαπλώνω γύρω στις 11.30 με 12 παρά, γιατί παλιά το έκανα γύρω στις 2 και δούλευα μέχρι τότε. Τώρα προσπαθώ να κλείνω λίγο νωρίτερα. Εδώ μετά ακριβώς από το brainstorming έφαγα λίγη μαύρη σοκολάτα. Παίρνω και ένα χαπάκι μαγνήσιο και συνήθως συνδυάζω και με μια μπανάνα, γιατί θεωρείται ότι βοηθάει περισσότερο στον ύπνο. Ενώ μου φτιάχνω και ένα αφέψιμα, ανάλογα το τι θέλω εκείνη τη στιγμή. Αυτό το διάστημα δοκιμάζω την βιολογική ματζουράνα από τη Λαβάντια. Ξέρετε ότι και πέρσι χρησιμοποιούσα από την ίδια εταιρεία το φασκόμηλο. Φέτος έχει ανανεωμένες συσκευασίες και μεγαλύτερες. Είναι όλα βιολογικά, φυσικά, τα φτιάχνουν μόνοι τους. Κάθε αφέψιμα, μάλλον κάθε βότανο, γιατί αφέψιμα το κάνεις εσύ, κάθε βότανο έχει συγκεκριμένες ιδιότητες, ενώ η συγκεκριμένη βιολογική ματζουράνα είναι για την αϊπνία, για την μικρανία και για όλα αυτά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή, γιατί έχω λίγο χρόνο να κάνω το πλάνο μου, το ημερολόγιο μου να δω, την ατζέντα μου. Έχω κάνει και ένα hack εδώ και το έκανα πάντα βασικά να προγραμματίζω πράγματα, αλλά επειδή συχνά με ρωτάτε για αυτή την ατζέντα μου, τι μπορεί να περιέχει, γενικά προγραμματίζω πάρα πολύ, δηλαδή όλο το μήνα. Για την επόμενη εβδομάδα, για να καταλάβετε, έχω όλες μου τις ενέργειες οργανωμένες και έτοιμες, μου έχει μείνει το edit, γιατί αλλιώς δεν μου βγαίνει ο χρόνος, κάθε μέρα είμαι αλλού. Επίσης αυτή είναι η στιγμή που μπαίνω λίγο στο TikTok, παρακολουθώ λίγο YouTube, πράγματα που, γενικά για να έρθω στην πραγματικότητα, τα οποία μέσα στη μέρα δεν προλαβαίνω. Οπότε ναι, την λέω την αγαπημένη μου self-time. Πώς σας φάνηκαν αυτά τα πρώτα 3 λεπτά εισαγωγής, πείτε μου τη γνώμη σας. Έχω πάρει και μικρόφωνο για voice-over πλέον, οπότε ποιος μας πιάνει. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Για πολύ προφανείς λόγους, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε βίντεο. Γενικά πέρασε όλη μου την εβδομάδα, όπως φαντάζομαι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να αισθάνεται και να προσπαθεί να συνεισφέρει και να υποστηρίξει όσο καλύτερα μπορεί τις οικογένειες που πάθαινε ό,τι πάθαινε από το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν είχα διάθεση να κάνω κάτι σε βίντεο, οπότε δεν ανεβάσαμε. Αυτή την εβδομάδα ανεβάζω κανονικά. Σήμερα έχουμε φωτογράφηση για το φως. Και εύχομαι κάθε μέρα που ξυπνάτε να καταλαβαίνετε πόσο τυχεροί είστε που ζείτε αρχικά και που είστε υγιείς. Λοιπόν, έχω γράψει εδώ τις ιδέες μου, όπως είδατε χθες βράδυ. Έκανα brainstorming γιατί όλη μέρα δούλευα, οπότε κάθισα το βράδυ να τα δω. Γενικά, εμένα όταν μου βάζεις το κομμάτι του art directing, του styling και όλα αυτά, είναι, τι να σου πω, είναι όνειρό μου. Πεθαίνω όταν κάνω φωτογραφίες, πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι, μπορώ να μην κοιμηθώ από τις ιδέες. Οπότε σήμερα έχω πάρει κάποια μικρό πραγματάκια, θα τα δεις τα props, που θεώρησα ότι ταιριάζουν, όχι υπερβολές, γιατί μόνο δύο κωδικούς θα φωτογραφίσουμε, αλλά όταν βγούνε, άκουσε με, θα πάθετε σοκ. Θα πάθετε σοκ. Οπότε, παίρνω τις βαλίτσες μου, παίρνω αυτό, πάω αποθήκη. Χριστέ μου, πώς φαίνονται τις σακούλες μου. Έξω έχει τύπου μουντίλα, βροχή. Έχω βάλει ένα λευκό πουκαμισάκι απλό. Αν χρειαστώ πουθενά τα χέρια μου για τη φωτογράφηση. Και ένα μπέζ κολάν. Θα βάλω και ποτάκια γιατί βρέχει. Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το beauty content. Αυτά είναι τα aesthetics. Απλά για την lifestyle φωτογράφηση που έχω σκεφτεί. Εδώ είναι τα νέα προϊόντα και εδώ. Και μάτσα, φρούτα, κάτι τρουφάκια, μία πάστα με φράουλες, σαντιγί για τα ροφήματα. Στη μηχανή του καφέ πέρα θα κάνουμε και καπουτσίνο. Σοκολάτες, μπισκότα. Έχω τρελαθεί με αυτά που είναι. Α,
Τρολοθούν αυτά εδώ τα μπροντζέ. Green cola, αλλά pink soda, ξέρω εγώ γιατί. Γαλατάκι, αβοκάτο, μπανάνα, βούτυρο. Πώς είναι η αποθήκη μετά από φωτογράφηση, σε κούρασε πολύ? Ωχ, δεν μιλάει! Πού θα μιλήσω, Χιλαργίτσι το λέει. Λοιπόν, αυτά είναι τα props. Προσπαθώ με δυσκολία να μην δείξω το νέο προϊόν. Όλα αυτά τώρα πάνω στα κουτιά. Παιδιά, το μόνο φωτεινό σημείο είναι το δωμάτιό μου, με ανοιχτές τουλάπες μου. Σήμερα κουράστηκα πάρα πολύ. Ενώ γενικά στις φωτογραφίες εγώ είμαι τύπου υπερένταση, alert, τρελαίνομαι. Σήμερα κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, με πονούσε πάρα πολύ πλάτη μου σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι από το γυμναστήριο ή από τον ύπνο, από κάτι. Δεν αναπνέω και πονάνε πίσω τα φτερά μου πάρα πολύ. Έχω να σας πω βέβαια σε αυτό το βίντεο πολλά ακόμα γενικά και θέματα υγείας, έτσι που θέλω βέβαια να σας κάνω αναλυτικό βίντεο. Όχι για να κινήσω το ενδιαφέρον ή την προσοχή όπως κάποιοι μπορεί να σκεφτούν κακεντρεχείς, πιο πολύ για αφύπνιση, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε και επειδή μοιράζουμε. Λοιπόν, τώρα μόλις έκανα ένα ντουζάκι, σκεφτείτε είναι 4 η ώρα. Και μέχρι τώρα σημάζευα όλο το χάος του σπιτιού από τα props και από τα φαγητά της φωτογράφησης. Γιατί τελικά νομίζεις ότι είναι 1-2 ώρες φωτογράφηση και σου παίρνει όλη τη μέρα. Πρέπει να απαντήσω τώρα σε συνεργάτες, να κόψω κάτι τιμολόγια, να κάνω κάτι edit. Και κατευθείαν ξεκινάω πλάνο και κατευθείαν ξεκινάω μια συνταγή για έναν συνεργάτη, την οποία συνταγή σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό όμως. Και μακάρι να μου βγει. Ο καιρός δεν ευνοεί για το γύρισμα, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω στην κουζίνα που έχει πολύ φως και να γίνει σαν βραδινό. Και μεθαύριο είναι η ομιλία μου, το retreat αυτό που θα είμαι, όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram το ξέρετε, θα λάβω μέρος σε ένα wellness retreat στο Hyatt Regency στο ξενοδοχείο, που έτσι είναι μια ολιστική διερεύνηση του εαυτού σου, θα έχει yoga, θα έχει ομιλίες για mindful eating, θα έχει... Γενικά, σαν να σου λέω, θα ανακαλύψει τον εαυτό σου μέσα σε 5 ώρες. Αυτό που κάνεις 5-6 μέρες, έχουν προσπαθήσει να το συμπτύξουν σε 4-5 ώρες. Και μου κάνανε την πρόταση να συμμετέχω σαν ομιλήτρια στο κομμάτι της διαταραχής του πώς βγαίνεις από το σκοτάδι. Και εννοείται δέχτηκα. Όσο περισσότερος κόσμος θέλει να ακούσει γι' αυτό και να υποστηρίξω, θα το κάνω. Απλά έχω καταγχωθεί, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Είναι η πρώτη ομιλία που δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, ούτε μια γραμμή. Και σκέφτομαι να πάρω και να του πω: να ξέρετε, δεν έχω προετοιμάσει κάτι, ό,τι μου βγει. Τώρα βρήκα ρούχα λίγο, αυτά που θα βάλω για να ηρεμήσω το κεφάλι μου από αυτό. Το βλέπετε πως χορηγόρα μιλάω, έχω υπερένταση. Πρέπει να ηρεμήσω λίγο. Και πάω τώρα να ετοιμάσω λίγο τα υλικά για το γλυκό που θα κάνω. Αν βγει καλό, θα σας το δείξω. Λοιπόν, το έφτιαξα. Παιδιά, δεν σας δείχνω τώρα, δεν σας έδειξα ένα τα βήματα. Είμαι ένα κουρέλι, ακούγεται και στη φωνή μου. Πήρε κανένα διωράκι όλη η διαδικασία, αλλά είναι πανεύκολο, πανεύκολο, πάρα πολύ clean και θρεπτικό ταυτόχρονα. Για όσους θέλουν συνταγή, θα ανεβάσω στο TikTok και κάτω από το βίντεο θα σας βάλω και link μέχρι τότε. Φαίνεται πεντανόστιμο, αλλά θέλω να μείνει και στο ψυγείο λίγο ακόμα για να σφίξει τελείως και να το κόψω μετά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και τι να πω. Πάρα πολύ κουραστική μέρα, με πονάει όλο μου το σώμα. Και είμαι και από διπλή προπόνηση, οπότε καλά να πάθω. Double cleansing εδώ, καθαρίζω το δέρμα μου. Και πάμε να σας πω πλέον τι περιέχει η βραδινή μου ρουτίνα πέρα από τα κλασικά. Εδώ και ένα δεκαήμερο, θα σας πω τώρα story time, εδώ και ένα δεκαήμερο, λίγο παραπάνω βέβαια, τα βράδια με το που πήγαινα στο κρεβάτι να ξαπλώσω, είχα τρομερή φαγούρα στο κεφάλι, σε σημείο τέτοιο, που τις τελευταίες νύχτες είχε αρχίσει να ματώνει. Και λέω, εντάξει, κάτι συμβαίνει, πρέπει να το δούμε. Η μόνη φοβία, πραγματικά η μόνη φοβία, ήτανε μην είναι ψήρες. Οπότε έκλεισα ένα ραντεβού στο δερματολόγο, πήγα και μου βρήκε σμιγματορροϊκή δερματίτιδα. Και λέω, καλώς ήρθες στην οικογένεια Βυσσέρη, μόνο εσύ μας έλειπες τώρα. Εννοείται το αντιμετωπίζω με χιούμορ, γιατί αν συνεχίσω όπως τα περασμένα έτη να λέω ότι
γιατί με βρήκε εμένα τώρα αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσω, συν τα υπόλοιπα 22 προβλήματα υγείας που έχω, εκ των οποίων τα 3 είναι πάρα πολύ σοβαρά, λέω, δεν θα μου πάει πολύ καλά. Της λέω, okay, γιατρέ, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, όταν με πιάνει πολύ έντονος κνησμός, πρέπει να παίρνω ένα χάπι το οποίο λειτουργεί σαν αντισταμινικό. Αλλά τώρα για ένα μήνα περίπου θα χρησιμοποιώ ειδικό σαμπουάν και μια λοσιόν την οποία θα τη βάλουμε μαζί. Αυτά εν ολίγης. Το έβαλα το σοκ μου. Αυτά εν ολίγης. Αυτό προέρχεται από ορμονικές διαταραχές, άγχος, στρες και τέτοια. Τα έχω όλα. Είμαι σε πρώην μηνόπαυση ούτως ή άλλως. Και πάνω σε αυτό. Σε πρώην μηνόπαυση, όχι κανονική, λόγω των ορμονικών διαταραχών που έχω, τα οποία είναι πάρα πολύ καιρό σε αυτή την κατάσταση και έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε, αλλά είναι κάπως δύσκολο. Τώρα, πάμε να βάλουμε αυτό το έλαιο, το οποίο, Χριστέ μου, το αγαπώ, το αγαπώ. Έχω αλλάξει, παιδιά, και έχω βάλει καινούργια σεντόνια. Δεν έχω καλύτερο. Είναι το έλαιο αναζωογόνησης λαβάντια. Όσοι το πήρατε, μου είπατε τα καλύτερα. Καμιά φορά θα βοηθούσε γενικά να βάζω εδώ αυτά που μου στέλνετε σε μηνύματα, γιατί καμιά φορά καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το διπλοτσεκάρουν κάτι πριν το αγοράσουν. Αυτό το έλαιο ουσιαστικά βοηθάει στην τοπική κυκλοφορία του αίματος. Καμιά φορά εγώ το κάνω και με αυτό, γιατί το βάζω και πρωί εγώ, ανάλογα. Αν θέλω λίγο glowy look με το foundation μου, το βάζω. Αν θέλω matte, το βάζω μόνο βράδυ. Βοηθάει λοιπόν στην τοπική κυκλοφορία του αίματος. Είναι και για επιδερμίδες με ακμή. Βοηθάει σε μόλοπες και κοιλίδες. Γενικά σε σημάδια. Πάνω θα βάλω το ανθόνερο λεβάντας με ελίχρυσο. Μέχρι τώρα σας έδειχνα το ανθόνερο λεβάντας, το σκέτο, το συγκεκριμένο. Και γενικά όλη η σειρά της λεβάντια. Θα πω ότι σε μένα έχουν λειτουργήσει πολύ γιατί ηρεμούν το δέρμα. Αν θυμόσαστε πέρυσι είχα βάλει μια έξαρση σε όλο το σώμα με κόκκινα σημάδια και πήγαινα και έβαζα παντού. Επίσης ο ηλίχρυσος έχει μια μυρωδιά, πώς να το πω, ξυλόβη. Δεν ξέρω, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, έχει ιδιότητες μείωσης ερυθρότητας και μαύρων κύκλων. Το οποίο και στο μακιγιάζ βέβαια, σαν mist, πριν ξεκινήσω. Για να είναι πιο glowy το αποτέλεσμα. Δύναμης για όλο το μήνα, για μείον 20% τα προϊόντα της λαβάντια, ξέρετε πόσο οικονομικά είναι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Και οι άνθρωποι σας δίνουν και μείον 20%. Λοιπόν, πάω να φέρω τη λοσιόν για τα μαλλιά. Η ώρα της αλήθειας. Αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά, παρότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, πείτε μου με εντυπώσεις. Λοιπόν, η λοσιόν που πρέπει να χρησιμοποιώ είναι αυτή. Και τώρα το τεστ. Η φαρμακοποιός μου είπε ότι λαβώνει τα μαλλιά, η δερματολόγος μου είπε ότι δεν τα λαβώνει. Βέβαια, εμένα είναι σε κατάσταση αύριο θα τα λούσω, οπότε δεν με ενοχλεί, αλλά δεν γίνεται να τα λούζω και μετά να λαβώνει. Να καταλάβετε τώρα, πριν το βάλω, έχει ξεκινήσει πάλι φαγούρα και σε πιάνει, είναι ύπουλη δερματίτιδα, σε πιάνει το βράδυ που λες πάω να ξαπλώσω, πάω να ηρεμήσω. Θα βάλω τώρα ακριβώς τα σημεία, αχ. Που, το είδατε αυτό, έτσι. Το βάλω ακριβώς στα σημεία που λέει και που έχω φαγούρα βασικά. Αχ. Ναι ρε, ευτυχώς δεν λαβάνει καθόλου. Η οποία δερματολόγος βέβαια έχει ένα μαλλί του αλόγου, χοντρό, πολύ, ίσως το δικό της λαβάνει. Αυτό, τώρα, ας βάλω και το αρωμά μου εγώ για βράδυ, γιατί βρώμησα με όλα αυτά. Και πάω. Γεια, να ξαπλώσω με τον προλογιστή μου. Θα τα πούμε αύριο. Μουα. Τώρα κατάφερα να βρω και ένα μικρό κενό να πάω γυμναστήριο για 45 λεπτά. Να κάνω λίγο power, κατάλαβες. Για πρωινό θα έβαλα λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Αυτό και αν είναι βήμα. Αυτό μου το στείλει μια εταιρεία μαζί με ένα PR πακέτο πολύ ωραίο. Μπορεί να βάλω. Έχω κόψει ένα μπουκάτο που πολύ χαίρομαι που είναι ακριβώς όπως πρέπει. Η συλλογή μου, classic. Δύο αυγουλάκια και λίγη φέτα. Είχα πάρα πολύ όρεξη αυτό το πρωινό και έχω να το φάω πάρα πολύ καιρό. Μόλις έκανα μπάνιο. Και είναι έτοιμο.
Να ξέρετε ότι μπορεί να θεωρείται πρωινό καλό αυτό γενικά, γιατί έχει καλά λιπαρά, πρωτεΐνη κλπ. Αλλά εγώ για πάνω από μια ώρα δεν χορταίνω, οπότε αναζητούσα απλώς την γεύση, θα πάω, θα δουλέψω και μετά σε καμιά ώρα θα κάνω κανένα τσαγάκι, θα φάω κάτι ακόμα. Εννοείται πως χθες βράδυ έφαγα ένα κομμάτι και δείτε πως είναι από μέσα. Οπα! Πάρα πολύ καλό βγήκε, παιδιά, να ξέρετε, και τώρα που έσφιξε είναι ακόμα πιο ωραίο. Έχω βάλει τη συνταγή στο TikTok. Λοιπόν, ετοιμάζομαι να φύγω από το σπίτι. Έχω ετοιμαστεί, έχω κάτι εξωτερικές δουλειές να τελειώσω. Και περισσότεροι σίγουροι θα σίγουρα θα αναρωτηθήκατε τι ήταν αυτό που έπινα χθες βράδυ και πίνω γενικά τα τελευταία βράδια από τότε που μου τα έστειλε η Λαβάντια. Η νέα σειρά βοτάνων, λοιπόν, που έχω εδώ πέρα. Αυτό που με είδατε να πίνω ήταν βιολογική ματζουράνα, η οποία λέγεται πως βοηθάει σε ημικρανία, πονοκέφαλο, πέψη, αϊπνία και λέω, όπα, stop, εδώ είσαι, αυτό είναι δικό μου. Οπότε θα σας το δείξω ένα-ένα. Εγώ έχω ανοίξει τρία συγκεκριμένα, γιατί με αυτά έχω πάθει έρωτα και κάποια τα έχω αφήσει επίτηδες κλειστά, όπως είναι η λεβάντα, γιατί ο βάσμος έχει παθολογικό έρωτα με αυτά και θέλω να το δώσω. Τώρα έχουμε βγάλει και ανανεωμένες μεγαλύτερες συσκευασίες, πάρα πολύ οικονομικά, παιδιά. Πάρα πολύ οικονομικά. Παρότι ισχύει ο κωδικός μου αυτό το μήνα δύναμης για μείον 20%. Και ξεκινάμε λεβάντα, φασκόμηλο. Έχω έρωτα με το φασκόμηλο, αλλά και με τη γεύση. Επίσης, για όσους δεν ξέρουν για τη βιολογική ματζουράνα ή δεν την έχουν ξαναδοκιμάσει, η γεύση είναι κάπως ξυλώδης, θα τη χαρακτήριζα, αλλά και ταυτόχρονα γλυκιά. Εγώ, βέβαια, σε κάθε ρόφημα που κάνω, βάζω και μια κουταλιά σιρόπι αγάβης ή μέλι. Βιολογικό θυμάρι, εγώ νομίζω ότι αυτά πέρα από ροφήματα και αφεψίματα βασικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα και για το φαγητό. Καλά, πεθαίνω. Δείτε λίγο βιολογικό ελίξος, σαν το ανθόνερο που έβαζα, και δείτε λίγο μέσα τα άμφη. Αυτή η εταιρεία ξεπερνάει κάθαρο τον εαυτό της, γιατί είναι όλα βιολογικά, είναι όλα φυσικά, φτιάχνουν ό,τι μπορεί να τους δώσει κάθε φυτό και ξέρεις ήδη ότι επειδή είναι από τη φύση, θα σου κάνουν καλό. Λοιπόν, βιολογικό βάλσαμο και αυτό το έχω ανοίξει. Κάθε ρόφημα, αν πας στο site τους, έχει συγκεκριμένη περιγραφή και πώς το κάνεις, αλλά και σε τι βοηθάει. Οπότε εσύ βρες αυτό που σε βοηθάει περισσότερο. Δεν σημαίνει επειδή εγώ είμαι πεθαμένη και τρελαμένη με μικρανίες, επειδή εγώ είμαι συνεχώς άϊπνη με μικρανίες, πρέπει να πάρεις και εσύ τη ματζουράνα, αλλά μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις, ό,τι ταιριάζει στην περίπτωσή σου. Έχει ακόμα και το τσάι του βουνού, το οποίο περισσότεροι γνωρίζουμε ίσως από τα μέρη μας, από εκεί που καταγόμαστε. Βιολογικό δεντρολίβανο. Εγώ βάζω στις πατάτες δεντρολίβανο, γιατί έχω ξεκινήσει και τις πατάτες και τις δοκιμές. Ταιριάζει πάρα πολύ το δεντρολίβανο. Και βιολογικός ίσοπος. Προτείνω να ρίξετε μια ματιά σε όλες τις ιδιότητες κάθε βοτάνου, γιατί αυτή η εταιρεία πέρα από προϊόντα περιποίησης, έχει και προϊόντα, θα έλεγα, για την εσωτερική μας φωνούλα που θέλει να ηρεμήσει. Επειδή έχω φάει όλον τον κόσμο αυτές τις μέρες, είναι σίγουρο ορμονικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Πραγματικά κάθε μισή ώρα κάτι μασάω. Αλλά έντονες ορέξεις. Τώρα μόλις έβαλα στο μίξερ να κάνω ένα σμούθι, γιατί πάντα με ηρεμεί. Έχω βάλει μέσα γάλα μυγάλου με βανίλια, κόκκινα μούρα, ένα μήλο, λίγη κανέλα, μπανάνα που είχα μέσα στο ψυγείο και έχει και κάτι μικρά κομματάκια μάγκο, πάλι που το είχα βάλει κατάψυξη, και ό,τι βγει. Και αφού έχει τη σύσταση που θέλω, ελπίζω δηλαδή, πάω να το βάλουμε. Έχει βγει πιο πολύ σαν παγωτό, γιατί είχε περισσότερα στοιχεία παγωμένα, αλλά είμαι πολύ καλά με αυτό. Α, περίζεψε κιόλας, το πιο μετά. Αυτό είναι. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα είναι η μέρα της ομιλίας. Ετοιμάστηκα, έχω κάνει τις προετοιμασίες μου. Δεν έχω βάλει απλά κραγιόν, έχω βάλει μόνο liner. Είμαι εδώ με τις πιτζάμες μου. Α, τις οποίες πρέπει να σας τις δείξω. Άκυρο. Βρήκα κάτι υπέροχες πιτζάμες, έτσι cool που κάνει σε. Παντόφλες του μπαμπά μου, από το H&M της πήρα. Yes. Και είναι τρομερές. Λοιπόν, δεν με βλέπετε λίγο πιο cool από άλλες φορές που πάω σε ομιλία? Είμαι αγχωμένη, αλλά όχι τραγικά αγχωμένη. Μάλλον επειδή δεν έχω προετοιμαστεί.
Αισθάνομαι ότι αυτό είναι. Ναι, πιστεύω αυτό είναι. Όπως και να έχει, θα βάλω και στα μαλλιά μου τώρα τζέλ, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα μείνει έτσι, ενώ μπροστά θα γίνει έτσι. Και τώρα από ρούχα, έχω αποφασίσει να ντυθώ all black σήμερα, θα σας δείξω λίγο. Θα βάλω μία midi φούστα στενή, δερμάτινη και ένα μαύρο πουκαμισάκι. Γενικά ζωρίστηκα πολύ για αυτή την ομιλία, και ψυχολογικά και δημοτολογικά και τα πάντα, γιατί είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχα τύπου, τι να σου πω, 18 ανοιχτά project. Και όχι απλά, δεν το λέω για να διχτώ ή κάτι τέτοιο. Ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Και μέχρι σήμερα το πρωί ακόμα έστελνα κυριακάτικα mail για εγκρίσεις για να φύγουν αύριο, γιατί σήμερα όλη μέρα θα λείπω. Οπότε, πάω τώρα να ντυθώ. Πάω στο Hyatt. Η ομιλία μου είναι μία. Εγώ θα είμαι εκεί κατά τις 11, που οι άλλοι θα κάνουν ακόμα το retreat. Και χθες που πήγα στα Sephora, σας έδειξα ουσιαστικά το gloss που βάζω και έχετε τρελαθεί εδώ και 2 μήνες. Είναι τη Tarte. Εγώ γενικά πεθαίνω για Tarte. Τα έχω πάρει όλα σχεδόν. Και είναι σε απόχρωση rose. Και είναι τρομερό. Θα το βάλω βασικά μετά να το δείτε. Μόλις πέρασα από μία μικρή κρίση πανικού, γιατί δεν γίνεται σε κάθε μου σημαντική στιγμή να σκίζεται ένα ρούχο. Μαντέψτε, σκίστηκε η δερμάτινη μου φούστα στην προσπάθειά μου να βγάλω τις μπότες μου, γιατί προφανώς έκανα πολύ μεγάλη διάταση στα πόδια. Αυτή είναι η φούστα, μπροστά έχει σκίσει μου, μισό για να καταλάβετε τι εννοώ, το οποίο κάθισα τώρα και το έραβα με καφέ κλωστή, με τρεμάμενα χέρια, χωρίς πλάκα, και νομίζω ότι φαίνεται, δηλαδή τόσο ήταν το σκίσιμο, απλά το κομμάτι που έσχισε, το τόσο, είναι με καφέ κλωστή. Οπότε αν έρθει κάποιος και με κοιτάξει από κοντά, θα καταλάβει ότι, όπα, τι έχει συμβεί εδώ. Μίσω να σας δείξω την πότα θα βάλω. Αυτές την πότα θα φοράω, αλλά παιδιά, ρίσκανα πολύ γενικά να την αφήσω, ήθελα να τη βγάλω να φορέσω και ένα παντελόνι, αλλά εγώ έτσι το φαντάστηκα αυτό σήμερα και δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, θα πάω και ό,τι γίνει. Ειλικρινά όμως, δεν ξέρω τι έχω φταίξει σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω, γιατί μου τυχαίνουν αυτά. Τώρα είμαι μια φούστα με καφέ κλωστή και μόλις βρήκα τη μαύρη κλωστή. Δεν μπορώ. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ, να ξέρετε. Α, εντάξει, καλησπέρα. Και αυτό τώρα άρχισε να πετάει. Εννοείται θα πάρω μαζί και την κλωστή και τη βελόνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με μένα. Εγώ αλήθεια ξύπνησα με καλή διάθεση. Αλήθεια. Έχω έρθει στο μπαρ του Hyatt, γιατί θα έχω ακόμα μια ώρα μέχρι να μιλήσω. Είδα πώς είναι η αίθουσα και σας την έδειξα κιόλας. Έχει ένα ψηλό έδρανο, οπότε σώζεται η κατάσταση με τη φούστα. Δεν είμαι αγχωμένη και λίγο προβληματίζομαι, γιατί εγώ δεν είμαι έτσι γενικά στη ζωή. Καθόλου αγχωμένη δεν είμαι. Τύπου έχω ένα μικρό τσίκι τόσο. Αλλά κατά τα άλλα όχι. Επίσης θα παίξει μια διαφάνεια τελείως άκυρη με τη φάση. Αλλά θα δω πώς θα το χειριστώ. Είδα και πολλούς από εσάς. Μάλλον δηλαδή, γιατί συναντήθηκαν κάποιες ματιές και ένιωσα ότι κάπως με γνωρίζετε. Αυτό. Και τώρα πήρα έναν καφέ να ξυπνήσουμε λίγο. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και έχω τη τιμή έτσι και σήμερα να μιλήσω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ την Έλενα που με προσκάλεσε. Σήμερα μαζί θα δούμε 2 λέξεις συνώνυμες, θα έλεγα, το φως και το σκοτάδι. Δεν έχω προετοιμαστεί καθόλου, έχω απλά μία διαφάνεια η οποία θα είναι απλά υποστηρικτική αυτού που θα πούμε σήμερα. Προσπάθησα τις προηγούμενες μέρες να πω, Κατερίνα, προετοιμάσου, κάνε κάτι, και βλέπω ότι δεν μπορώ, δεν το θέλω. Γιατί συνήθως στις ομιλίες μου προσπαθώ να πω αυτά που νιώθω 100% εκείνη τη στιγμή. Αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο να έρθει ένα στενοφόρο να πάει να πάω στο νοσοκομείο.
όπου τελικά έγινε μία διάγνωση. Δεν θα αναλύσω αυτό, αλλά θα σας πω απλά ότι επιβεβαιώνεται τέλος πάντων η οργανική μου ανεπάρκεια και πάλι θα βάζω μυαλό. Και συνεχίζω. Μπαίνω στο μεταπτυχιακό, καταφέρω να περάσω και εκεί, μεταπτυχιακό στο ιατρικό δίκτυο. Ειρωνικό. Τόσο πολύ που η συμπεριφορά μου ήταν μη ελέγξιμη. Άρχισα να τρώω πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες φαγητού, άρχισα να πηγαίνω κόντερα στο μυαλό μου και άρχισα να μην δίνω σημασία σε τίποτα άλλο γύρω μου. Περνούσα ώρες στο σπίτι, τρώγοντας και παρακαλώντας. Γιατί δεν άντεχα άλλο αυτή την πείνα. Ήταν πλέον 6-7 παράδειγμα, σας λέω τώρα. Σήμερα κατάφερα να φάω. Είναι τόσο ενθαρρυντικό αυτό, που οι περισσότεροι δεν πιστεύουμε ότι μπορείς να φύγεις εύκολα από μια ψυχική ασθένεια. Και θα σας πω κι εγώ, δεν θα σας πω ψέματα. Κοιμάμαι με αυτήν κάθε μέρα. Αλλά έχω επιλέξει να γίνει μια φίλη με την οποία πίνουμε υποχρεωτικούς καφέδες μία στο τόσο. Και πολλές φορές τη βάζω και σε σίγαση. Γιατί έχω επιλέξει τη χαρά χωρίς να θέλω να κάνω περιστροφές και αναδρομές στην ασθένεια. Γιατί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να σε αποδείχνεις όπως είσαι. Με όσα προβλήματα μπορεί αυτό να έχει. Πραγματικά, κανένας μας δεν είναι 100% ευχαριστημένος που είναι αυτός που είναι. Είμαι σίγουρη. Αλλά μαθαίνεις με κάποιον τρόπο να το κάνεις και να σε αποδέχεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εύχομαι πραγματικά, έστω αν όχι και τις 7 μέρες της εβδομάδας, τις 4, βάλετε ένα στόχο 4, να νιώθετε λίγο αποδεκτοί από τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι υπόλοιποι περισσεύουν. Λοιπόν, επέστρεψα σπίτι μου. Είναι 6 παρά, σκεφτείτε. Οπότε είμαι και αντίστοιχα ένα πτώμα και μισό. Η θερμοκρασία έξω είναι κανονική, σκεφτείτε, και εγώ τρέμω και παγώνω παντού. Είμαι εξαντλημένη. Και απλά είμαι περήφανη και χαρούμενη που όλες τις προηγούμενες νύχτες δούλευα για όλες τις δουλειές που είχα, by the way, για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αν τις άφηνα για τώρα. Σκεφτείτε τώρα πάλι έχω ένα edit, αλλά τουλάχιστον έχω όλα τα υπόλοιπα. Η ομιλία πήγε πολύ καλά. Στο μεταξύ θα βάφω τα χείλη μου, γιατί πριν σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω τον gloss και δεν σας το έδειξα. Οπότε θα πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα το lip combo μου κάθε μέρα. Ήτανε τέλεια. Μόνο που είδα μερικές από εσάς να μου χαμογελάτε, να ερχόσατε να μου πιάνετε το χέρι μετά, Κατερίνα. Τέλος πάντων, ας μην ψωνίσω. Δεν θέλω τώρα να τα πω για να ενθουσιάσω κάτι τέτοιο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι στη ζωή σου έχεις κάνει κάτι πολύ σημαντικό όταν... Πώς να το πω... Έβλεπα, ρε παιδί μου, κόσμο να δακρύζει. Πώς να σας το εξηγήσω. Σε κάθε ομιλία νιώθω ένα καινούριο συνέστημα. Και δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο αυτό. Οπότε, all in all... Α, αυτά τα bullets τα έκανα εγώ το πρωί. Δεν είπα τίποτα από αυτά. Γι' αυτό κανόνας... Πάντα να ακούς... την καρδιά σου... Γιατί είδες, μαθαίνεις και στη τελική δεν λες τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, γύρω-γύρω κανονικά εγώ βάζω το μολύβι της NYX στο καφέ, το κόκοα, έτσι λέγεται η απόχρωση. Τώρα δοκίμασα τη Catrice. Το 069. Μετά γεμίζω, ανάλογα αν το θέλω μάτι ή όχι, γεμίζω με... L'Oréal Paris. Σκεφτείτε ότι στην ομιλία φορούσα αυτό όλη μέρα και δεν ξαναέβαλα. Εννοείται ότι θα σβήσω τώρα λίγο το μολύβι. Το αφήνω να στεγνώσει και μετά βάζω το μαγικό από πάνω. Τώρα, ήθελα κανονικά σε αυτό το βίντεο να σας πω και για κάτι ακόμα που συνέβη την εβδομάδα, απλά σκέφτομαι πώς το κάνουμε την επόμενη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα υγείας, καινούριο, γιατί θα χρειαστεί κατά 99% να χειρουργηθώ. Απλά νομίζω ότι θέλω λίγο να το δώσω περισσότερο χώρο σε ένα άλλο βίντεο.
Γιατί είναι πολύ καινούργιο για μένα. Δεν ήθελα να συμβεί προφανώς τώρα και αυτό, αλλά εξηγεί πολλά πράγματα. Οπότε θα ήθελα να σας το πω σε ένα επόμενο βίντεο. Γενικά ξέρετε τι μου έχει λείψει πάρα πολύ, να κάνω ένα βίντεο που απλά ετοιμάζομαι, βάφουμε και τα λέμε λίγο. Ιδανικά με ακροατές απέναντί μου. Αλλά πήρα καφέ γιατί θα λυποθυμούσα. Αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Ίσως το επόμενο μας βίντεο να μην είναι vlog και να είναι καθιστικό, να σας πω τα νέα μου life update. Αν θέλετε life update στο επόμενο βίντεο πείτε μου. Λοιπόν, απόχρωση rose είναι το Tarte Maracuja Juicy Shift. Το πατάς από κάτω. Και ξεκινάει το τέλειο. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται είναι plumping. Και σε λίγο θα πάρει και άλλο χρώμα. Γιατί είναι ανάλογα το pH των χιλιών σου και καίει και ελάχιστα. Αλλάζει η απόχρωση, αλλά δεν καίει σαν τα ενοχλητικά, γιατί εγώ είμαι γενικά πολύ κατά των plumping gloss, να μου αρέσουν καθόλου, τα θεωρώ ανυπόφορα στα χείλια μου, μου προκαλούν ξηρότητα. Αυτό είναι σαν να έχεις ελάχιστη μέντα πάνω στα χείλη. Και ροζίζει, γι' αυτό και το βάζω πάνω από μπέζ κραγιόν, γιατί όταν το βάζω στα χείλη μου, ροζίζει πολύ. Με την ώρα εννοώ. Ενώ εδώ μου φέρνει ακριβώς αυτή την ωραία ροζ απόχρωση. Κρατάει πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Είναι απίστευτο ότι είναι Κυριακή, είναι 6 ώρα και εγώ μόλις γύρισα. Αλλά θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τις ώρες που μου μένουν για σήμερα. Αύριο εδώ και μια πολύ καλή μου φίλη που ήρθε από Γερμανία για λίγες ωρίτσες. Γιατί θα ξαναπετάξει αύριο για πίσω. Και έτυχε να έρχεται σου κούπα εγώ πάλι, ήμουν πολύ busy. Αλλά όποιος θέλει μπορεί, οπότε θα βρεθούμε αύριο το πρωί μετά τη δουλειά. Μεσημέρι βασικά. Αυτά. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να κλείσω. Το cheesecake, να ξέρετε, εξαφανίστηκε. Οπότε θα σας αφήσω στη ταγή γιατί πλέον έχει ανέβει όπως σας είπα. Ευχαριστώ και για τη στήριξη στην ομιλία. Ήτανε πολύ ωραία. Παρότι όλο μου το σπίτι αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο κλωστές και βελόνες. Εννοείται πως τη φούστα μου θα την πάω αύριο σε έναν ειδικό. Είναι η κατάσταση αυτή. Και stay tuned για το επόμενο βίντεο για να σας πω για το χειρουργείο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος που υποφέρει και σίγουρα θα θέλει να πάρει μια αγκαλιά όπως το έχω και εγώ ανάγκη. Να τρώτε, να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και πολλά φιλάκια.